ο οποίος μας έρχεται από τον μπλε. Γεια σου, Σταύρο μου. Γεια σου, Λεβέντη μου. Γεια σας. Γεια σου. Εκεί θα μείνεις. Θα έρθεις κοντά. Είσαι καλά. Μια χαρά. Μπράβο. Θα πάμε να κάτσουμε. Να πάμε. Α, θέλει. Ένα λεπτάκι να πιάσουμε. Έλα. Εδώ. Κάθεσαι εδώ στον καραπέ μας. Πώς είσαι. Χαρούμενος. Μπράβο. Χαίρομαι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, πώς βλέπεις τη συμμετοχή σου στον μπλε. Νιώθω ότι πάμε πολλά καλά. Mm-hmm. Πώς ένιωσες την πρώτη φορά που σου πρότεινα να παίξεις σε αυτήν τη σειρά. Ένιωσα χαρούμενος. Ένιωσα ότι να έχω να κάνω έναν επάγγελμα. Mm-hmm. Και ένιωσα πολύ χαρά. Πώς είναι η ρουτίνα σου, Σταύρο μου, η καθημερινότητα σου με το σχολείο, τα διαβάσματα. Είναι καλή. Πάρα πολλά ωραία. Αρέσκει μου. Τελειώνεις το σχολείο και μετά τι κάνεις μετά το μεσημέρι. Μετά το μεσημέρι τρώω το φαγητό μου, κάνω τα μαθήματα μου. Mm-hmm. Πάω στο ποδόσφαιρο να έχω. Ναι. Και παίζω έξω με τους φίλους μου. Κάθε πόσο έχεις γύρισμα. Μπορεί να είναι μια φορά ή δύο φορές την εβδομάδα. Mm-hmm. Έχεις πολλές ώρες γυρίσματα. Όχι. Λίες. Είναι καλές όμως. Καλές οι σκηνές σου, ναι, που έχεις. Δεν είναι πάρα πολλές. Όχι. Δεν είναι πάρα πολλές. Κάθεσαι να δεις τα επεισόδια έτσι για να δεις τον εαυτό σου. Κάθομαι. Πώς σου φαίνεσαι. Δεν ξέρω. Νιώθω πολύ χαρούμενος που βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση. Mm-hmm. Σ' αρέσει, είναι κάτι που θέλεις να ακολουθήσεις, να κάνεις όταν μεγαλώσεις. Δεν ξέρω. Τι σκέφτεσαι, τι ιδέες σου περνούν από το μυαλό. Θα γίνω μάγειρας. Μάγειρας. Ωραία. Άρα μπαίνεις στην κουζίνα σπίτι. Κάνω σάντουιτς. Ναι. Δοκιμάζω διάφορα πράγματα. Όπως. Κάνω ψωμί με μαρμελάδα, με φράουλα, με διάφορα. Uh-huh. Έτσι. Ναι. Ωραία. Και αρέσκει μου μαγειρική. Αρέσκει σου τα φαγητά της μάμας ή... Όχι, αρέσκω μου. Αρέσκω σου. Τιμάστα, τιμάστα φαγητά. Μια χαρά. Αγαπημένο σου φαγητό ποιο είναι, Σταύρο μου. Τα μακαρόνια του φούρνου. Έτσι. Κλασικό κυπριακό φαγητό. Λοιπόν, είσαι λίγο πιο μαζεμένος από τις προηγούμενες φορές που σε είδα ή είναι η ιδέα μου. Δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις τον εαυτό σου. Μπορεί. Σοβάρεψες δηλαδή έτσι μετά τη δουλειά σου και λοιπά. Το βλέπεις σαν δουλειά καταρχήν, να σε ρωτήσω. Ναι. Βλέπεις το σαν δουλειά, σοβαρά. Ναι. Mm-hmm. Είναι κάτι που να το νιώσω σαν παιχνίδι. Ναι. Είναι κάτι σοβαρό. Ναι. Κάνε μου έτσι. Σοβαρό. Ναι. Τα λόγια σου τα μαθαίνεις από πριν, καθίστε διαβάζεις. Ναι. Κάνω τα σενάριο, κάνω το σενάριο. Διαβάζω το, κάνω τα και με τη μάμα μου, με τις αδερφές μου και μαθαίνω τα σιγά σιγά. Κάνεις τις πρόβες σου, γίνεις διαβασμένος στο γύρισμα. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που σε δυσκολεύει, Σταύρο μου. Όχι, στις αρχές. Τι σε δυσκολεύει στις αρχές. Λέω τα λόγια έτσι ότι δεν τα ξέρα, mm-hmm, και νιώθα άγχος τις πρώτες φορές. Μετά συνήθισα το. Ναι. Γιατί λέω, αν πειράζει, να τα μάθουμε κι αμέ. Mm-hmm. Αν ταξιάσω, να μου πει ο σκηνοθέτης το έναν το άλλο. Να, ναι, σε βοηθήσει κάποιος. Ναι. Τι σου αρέσει πιο πολύ από όλα στο γύρισμα. Αρέσκει μου που ερχόμαστε όλοι χαρούμενοι να κάνουμε το γύρισμα μας και είμαστε όλοι έτσι με μούτρο. Mm-hmm. Γιατί θεωρείς ότι σε επέλεξαν εσένα και όχι κάποιον άλλο αγόρι. Νομίζω ότι ο κύριος Γιώργος μπορεί να με ήθελε εμένα, μπορεί να νόμιζε... Έχει μάτι, ξέρεις. Μπορεί να νόμιζε ότι ήμουν, ας πούμε, λίγο πιο καλός που έναν άλλον παιδάκι. Mm-hmm. Έναν άλλον παιδάκι, εντάξει, θέλω να προσβάλλω τους άλλους. Εννοείται, ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Και επέλεξε με εμένα. Κάνετε δοκιμαστικό, κανονικά. Νομίζω, ναι. Κάμαμε, ναι. Κάτι σας έβαλα να πείτε έτσι για να σας δω. Ναι. Είχες άγχος, είχες αγωνία. Άγχος, αγωνία, δεν θα πω άγχος. Είχες αγωνία έτσι για να δεις. Την πρώτη φορά, ναι. Είχα λίγο αγωνία.
τι είναι να γίνει. Τ' άλλο, γιατί μας αφήνει έτσι σε πολλή απορία ο κύριος Γιώργος. Έκαμε σου κάτι εντύπωση από τους άλλους ηθοποιούς που βλέπεις το γύρισμα? Όχι. Νομίζω... Ξοικειωμένα σωστά. Σου έκαμε εντύπωση. Έκαμε μου ότι πολλά όμορφα τα σπίτια που παίρνουμε. Και παίρνουμε όλοι να χαλαρώσουμε. Είναι κάτι κουραστικό. Κουράζεσαι άμα δεν ξέρεις τα λόγια σου. Ναι, εσύ μην ξεχνάς ότι έχεις λίγες σκηνές. Σκέψου ένας ηθοποιός που έχει πάρα πολλές σκηνές, πάρα πολλά λόγια να μάθει. Οπότε είναι αρκετά κουραστικό. Σε ρώτησα και πριν αν υπάρχει κάτι από τους ηθοποιούς που σου άρεσε πάρα πολύ και τον είδες από κοντά. Ναι. Τι? Ο Μαρίνος ο Χάκη Βασιλείου. Ναι. Τραγούδι. Και. Ποιο άλλο. Τούτη. Και τι εντύπωση σου έκαναν? Άρεσε μου ότι ο τρόπος που μιλούν. Ναι, χαρούμενοι. Ναι. Μούτρα, λες και εσύ. Ναι. Και τούτα. Άρα, εσύ πηγαίνεις πολύ λίγες ώρες, μία ή δύο φορές τη βδομάδα. Ναι. Μαθαίνεις τα λόγια σου και μια χαρά. Ναι. Οι φίλοι σου σχολιάζουν κάτι? Ναι. Αρέσει και τους πολλά. Έχει πολλούς που μου λαλούν αυτόγραφα, θέλουμε ένα αυτόγραφα. Έχει και ούλους, αλλά είναι και δυο τους. Δεν δίνεις σε κανέναν ή δεν δίνεις σε όλους? Όχι, δίνω σε κανέναν. Ναι. Γιατί δεν δίνεις τους, λες σιγά τώρα τι είναι τα αυτόγραφα και να έχω ναι. Αυτόγραφα ή... Έτσι. Έτσι, μια χαρά. Με τα κορίτσια, Σταύρο μου... Πελάναμε. Τι εννοείς, επελάνασαι? Θέλουμε ένα αυτόγραφα, θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο. Αυξηθήκαν οι κατακτήσεις σου δηλαδή? Πεμπτέοι, πεμπτές, εχτές. Α, και πιο μεγάλες δηλαδή από εσένα. Σοβαρά τα πράγματα. Εσύ πώς τα αντιμετωπίζεις? Τους φίλους μου ξιάνω τα ούλα. Καλά κάνεις, Σταύρο μου. Ένιωσε προβλήματα από έτσι μικρή. Ναι. Μάλιστα. Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Είναι. Τι να σου πω, Σταύρο μου, ειλικρινά, μπράβο σου. Τέταρτο είναι και Δευτέρα, Τρίτη, ναι. Κανένα τέταρτο. Ναι. Κανέναν τέτα. Κάπου τσάμε. Και μετά ύπνο κατευθείαν. Κατευθείαν. Σταύρο μου, εσύ νιώθεις να αλλάξει η καθημερινότητα σου? Όμως ναι, αντιλαμβάνεσαι το πράγμα που γίνεται σαν μια δουλειά, οποιαδήποτε άλλη δουλειά, κανένας οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος, που πηγαίνει στο γύρισμα, τελειώνει, φεύγει και τελείωσε. Ναι. Έτσι το αντιμετωπίζεις. Μπράβο, μια χαρά. Εγώ σε βρίσκω λίγο διαφορετικό από τις τελευταίες φορές που σε είχα δει. Άλλαξε κάτι? Εσύ να μου πεις. Δεν ξέρω. Είναι πιο σοβαρός. Το μαλλί, να αλλάξεις το μαλλί. Είναι... Μάκρυνε. Μάκρυνε το άλλο. Όχι, και γενικά είσαι πιο σοβαρός, είσαι πιο μαζεμένος. Εν το νιώθεις εσύ? Νομίζω, ναι. Σοβάρεψες. Μεγαλώνουμε, ναι. Σιγά σιγά, ναι. Ναι, σιγά σιγά. Πόσο χρόνο είσαι τώρα, Σταύρο μου? Είμαι 8 χρονών. Ου, μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω, σπίτι, πώς είναι το πρόγραμμα σας? Είπες ότι κάνεις πρόβα με τη μάμα σου, με τις αδερφές σου. Ναι. Σε βοηθούν? Ναι. Πες μας έτσι για την καθημερινότητα σας. Μας είπες εσύ ότι κάνεις τα μαθήματα σου, θα φάεις το φαγητό σου πρώτα, θα κάνεις τα μαθήματα σου, θα βγεις να παίξεις με τους φίλους σου. Μετά να δω αν είμαι σε έναν επεισόδιο, γιατί μπορεί να μην είμαι σε έναν επεισόδιο. Άρα βλέπεις μόνο τα επεισόδια που είσαι? Βλέπω αν είμαι σε έναν επεισόδιο, να το διαβάσω. Α. Αν δεν είμαι σε έναν επεισόδιο, να διαβάσω λίγο, ας πούμε, τι να γίνει, να μένει κι εγώ σε πολλή αγωνία. Ναι, με την εξέλιξη. Και τούτα. Άρα διαβάζεις και τα άλλα τα επεισόδια που δεν είσαι εσύ μέσα. Ναι, διαβάζω λίγο από εκείνα. Μπράβο, Σταύρο μου, επαγγελματισμός. Μια χαρά. Να μην ξέρεις μόνο αυτά που παίζεις εσύ, αλλά να ξέρεις γενικότερα τι γίνεται στη σειρά. Πάρα πολύ ωραία. Σταύρο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Να είσαι έτσι πάντα προσγειωμένος, χαμηλών τόνων, γιατί το ότι φαινόμαστε μπροστά στο γυαλί, αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, έτσι δεν είναι? Όχι. Απολύτως τίποτε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, έτσι λεβέντης όπως είσαι να μείνεις πάντα. Και καλή συνέχεια και στα μαθήματα και σε όλα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Σταύρο μου.